εκφράζεται από τη συνομοσπονδία τους, που ο πρόεδρος της, ο Γιώργος ο Γιατρού, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Δημητρόπουλε, καλημέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να πάρετε θέση, διότι όλα αυτά που ακούγονται κάνουν ζημιά στον απλό, τον κυνηγό, τον εραστή του κυνηγιού, που είναι έτσι λάτρης αυτού του σπορ. Που δεν έχετε καμία σχέση ούτε με λαθροθυρίες, ούτε με κυκλώματα, ούτε με κοντραμπάντα. Ακριβώς. Θεωρούμε ότι η καταγγελία έχει γίνει είναι πάρα πολύ σοβαρή. Mm-hmm. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε να πάρουμε θέση συγκεκριμένα κατά πόσο είναι αληθινό, ναι ή όχι, το συγκεκριμένο το οποίο έχει καταγγελθεί. Για να καταγγελθεί όμως κάτι πρέπει να υπάρχει. Το σημαντικό είναι ότι έχουν μείνει χωρίς αστυνόμευση ιδιότοποι παραμονές έναρξης του ενδυμικού θέματος. Δεν υπάρχει η επαρκής προστασία από μέρους της αστυνομίας. Θα θέλαμε να καλέσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης να δημιουργήσει μια ομάδα να προστατεύσει έστω και τη 12η τους βιότοπους, οι οποίοι για τον κυνηγό είναι το πλέον σημαντικό. Παμπελοπούλη είναι μη θηρεύσιμο είδος, δεν μας αφορά σαν ομοσπονδία, δεν έχουμε κάτι. Αν ήταν θηρεύσιμο θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Μάλιστα. Άρα εσείς λέτε ότι, κύριοι αστυνομία, πολιτεία συντεταγμένη, βρείτε την άκρη, γιατί εμάς αυτή η ιστορία λαθροθυρίας αμπελοπουλιών δεν μας αγγίζει. Έχουμε και εμείς πληροφόρηση, κύριε Δημητρόπουλε, ότι δεν ασχολείται η συγκεκριμένη ομάδα, η οποία ο σκοπός της όταν είχε γίνει ήταν για πάταξη της σοβαρής λαθροθυρίας του λαού και του Αγρινού. Μάλιστα. Δεν ασχολείται ποσός με το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή δεν ασχολείται με τη σοβαρή λαθροθυρία. Και με τι ασχολείται? Ασχολείται αποκλειστικά με το Αμπελοπούλι, το οποίο εγώ πιστεύω ότι έχει παταχθεί το φαινόμενο. Το φαινόμενο της λαθροθυρίας του Αμπελοπουλιού έχει παταχθεί. Ναι. Οργιάζει το λαθρεμπόριο κυρίως. Αυτό πιστεύω. Αυτές είναι οι ενδείξεις. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω εγώ τουλάχιστον ότι το λαθρεμπόριο, αν φύγει, γιατί κάποιος ο οποίος μπορεί να διαθέτει παράνομα αμπελοπούλια προς πώληση, τα φέρνει μέσω κατεχομένων, τα οποία πιστεύω ότι δεν θυρεύονται ούτε στα κατεχόμενα. Πιστεύω ότι θυρεύονται και τα βλέπουμε από το διαδίκτυο καθημερινώς. Ναι. Θυρεύονται στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Λίβανον, ούτω καθεξής. Εντάξει, το θέμα βέβαια είναι ότι υπάρχουν και τα σχετικά βίντεο ότι γίνεται και εδώ παράνομη έτσι, θύρευση αμπελοπουλιών. Υπάρχουν κάποια βίντεο. Το θέμα είναι αυτό που επισημαίνετε εσείς, είναι σωστό, ότι οι κυνηγοί δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Είναι μη θυρεύση μονίδος. Είναι ένα είδος το οποίο έχει δοθεί υπέρμετρη σημασία, που δεν έπρεπε να έχει δοθεί τόσο μεγάλη, γιατί ο μέσος όρος ζωής των αμπελοπουλιών είναι πάρα πολύ μικρός. Είναι ένα είδος το οποίο δεν έχει μειωθεί. Οι έρευνες δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία μείωση και βλέπουμε έναν επίλεκτο σώμα, όπως ήταν ο λαμός πάταξης λαθροθυρία, να ασχολείται με αυτό το θέμα και να έχει αφήσει την πολύ σοβαρή λαθροθυρία του Αγρινού, που τιμάται και του Αγρινός πάρα πολύ ακριβά. Το κάθε Αγρινού, όπως και ο λαγός, ο οποίος τιμάται στα 100-150 ευρώ και δεν ασχολείται με το θέμα το οποίο αφορά 50.000 φορολογούμενους πολίτες. Μάλιστα. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα τα πούμε και από κοντά, αγαπητέ πρόεδρε, έτσι για να δούμε ακριβώς πώς έχει το θέμα και της λαθροθυρίας, αλλά και γενικότερα της λειτουργίας του λαμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ.